Με νέες κινητοποιήσεις δίνουν συνέχεια στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα που συντονίζονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο στόχαστρό τους βρίσκεται η πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηρετώντας τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική οξύνει τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, απειλώντας ακόμα και την επιβίωσή τους. Οι καταστροφές στα θερμοκηπιακά προϊόντα, η εξαθλίωση των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε απόγνωση με τις τιμές στο κρέας, στο γάλα, με την απειροσιά, η καταστροφή της φετινής χρονιάς στην καρπόδεση της ελιάς και στα σταφύλια, οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό είναι τα βασικά ζητήματα για μας στην περιοχή της Κρήτης και των Αστερουσίων που το οργανωμένο ριζοσπαστικό κίνημα παλεύει. Ζητάμε άμεση ενίσχυση και στήριξη στους βιοπαλαιστές αγρότες του Πηλίου. Να μας αποζημιώνουν στο 100%, να ανεβεί η τιμή εξευθελιστική από 45 λεπτά, να πάρουμε το συν 30% το ΠΟΠ που το δικαιόμαστε, να γίνεται συμψηφισμός χρεών, άμεση πληρωμή της περσινής ζημιάς στο 100%, να πληρώσουν αυτούς που τα είχαν λήξει πρόθεσμα, να τους τα δώσουν που τους τα χρουστάνε από τον ΕΛΓΑ που πέρυσι και να γίνει εγγύηση απαλλαγής εισφορών ένφια και εύκα προς τους πληγέντες αγρότες. Το χαλάζι στην περιοχή μας ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω την αγωνία, την απελπισία στην οποία βρίσκονται κυριολεκτικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα νησιά του Αιγαίου, που δεινοπάθησαν όλο το χειμώνα για να τα βγάλουν πέρα με τις εξευτελιστικές τιμές του λαδιού, όπως βέβαια και αντίστοιχες ήταν οι τιμές και στο γάλα και το κρέας, και είδαν για ακόμα μια φορά το εισόδημά τους να μπαίνει σε καραντίνα, αφού η ανάσα που περίμεναν να πάρουν με την πόλη των Αρνιών το Πάσχα τους σκόπηκε πρόωρα. Η κυβέρνηση σπέβδει να ικανοποιήσει κάθε αξίωση των επιχειρηματικών ομίλων, δίνοντάς τους δισεκατομμύρια ευρώ και νομοθετώντας μία σειρά από αντιλαϊκά μέτρα, ενώ οι μικρομεσαίοι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν να αντιμετωπίσουν μία συνολικά αντιαγροτική πολιτική. Πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους, έχουν να αντιμετωπίσουν παράλληλα και μία πολιτική. Στο σύνολό της, μια αντιαγροτική πολιτική τόσο κυβερνήσεων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέχονται πλήγματα από εκεί. Έρχονται και τα καιρικά φαινόμενα. Επιπτώσεις στο εισόδημά τους κατανοητό, έως και καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις. Η κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, είτε είναι πλημελής ή έως και ανύπαρκτη. Τα ξέρετε καλά. Δεν λέω εντέ και καλά για τις συγκεκριμένες ημέρους αυτών, αλλά γνωρίζουμε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα, μου απάντησε ο κύριος Βορύδης, τα κεράσια στον Τύρναβο και τα χλάδια δεν δικαιούνται. Τι θα απογίνουν για παράδειγμα αυτοί οι αγρότες? Και για όλο αυτόν τον κόσμο η κυβέρνηση δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο στήριξης για την απώλεια του εισοδήματός τους. Είναι πρόκληση όταν για τους επιχειρηματίες μπήκε μοναδικό κριτήριο για τη στήριξή τους να έχουν 20% μείωση της κερδοφορίας. Τότε σε αυτούς και εργατικά τους πληρώνεται και ασφαλιστικά και μειώσεις σε φόρους και μια σειρά ενισχύσεις. Μεγάλη γαλαντομία σας για τις επιχειρήσεις, δεν τη βλέπουν βέβαια αυτοί σε καμιά περίπτωση κτηνοτρόφοι. Κάθε χρόνο οι μικρομεσαίοι αγρότες βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται και το εισόδημά τους να μειώνεται. Την ίδια ώρα που χαρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ σε μεγαλοξενοδόχους, βιομήχανους και εφοπλιστές. Φτάνει πια η κοροϊδία και ο εμπεγμός. Η κατάσταση με τον ΕΛΓΑ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στην πλειοψηφία των περιοχών έχει πληγεί η παραγωγή από την κακοκαιρία και οι αγρότες βλέπουν τους κόπους της χρονιάς να πηγαίνουν χαμένοι και κινδυνεύουν να μείνουν φέτος χωρίς οδειά και δίχως εισόδημα με τις ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Η κατάσταση με τον ΕΛΓΑ δεν πάει άλλο, είναι τραγική για τους αγρότες. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι και αναχρονιστικός και αντιδραστικός, δεν αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά. Πολλά ζημιογόνα αίτια τα πετάει έξω χωρίς αποζημίωση, με συνέπεια να υπάρχει απώλεια παραγωγής και εισοδήματος χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς καμία κάλυψη αγροτών και κτηνοτρόφων. Ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει τίποτα από αυτά. Είναι μηχανισμός που έχει το χαρακτήρα ίσπραξης και μόνο και μας δίνει ψίχουλα, ενώ στις μεγάλες καταστροφές όπως την περσινή χρονιά στο λάδι, ο περιβόητος φωτιά φάκελος που φτιάχνει η κυβέρνηση είναι στην καλή διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φτάσαμε στον Ιούνιο του 2020 και περιμένουν ακόμα οι αγρότες να βγουν πορίσματα για ζημιές που έγιναν ένα χρόνο πριν. Να δοθεί άμεσα το 35% που υπολείπεται για τις ζημιές του 2019, τα οποία είναι χρήματα που ήδη τα έχουν προπληρώσει αγρότες και κτηνοτρόφοι, όμως αποζημιώνονται μετά από 16 μήνες από τη ζημιά, με συνέπεια να μην έχουν εισόδημα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, ο ΕΛΓΑ είναι υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στο έργο του και στις υπηρεσίες προς τους αγρότες, που είναι οι μόνοι που τον χρηματοδοτούν με τσουχτερά ασφάλιστρα, ενώ το κράτος από το 2011 δεν αποδίδει τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο όπως οφείλει. Εξάλλου, ο ΕΛΓΑ εδώ και μια δεκαετία πλέον στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων, αφού όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά από το 2011 δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ, παρόλο που στον κανονισμό λειτουργίας του, που ψήφισαν κυβερνήσεις, έπρεπε να δίνονται 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αποτέλεσμα, ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ να καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων. Και κατά συνέπεια και τα χρήματα που δίνονται ως αποζημιώσεις να είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν οι αγρότες κτηνοτρόφοι στον ΕΛΓΑ. Και αυτά συμβαδίζουν με τις μικρές και κουτσουρεμένες και άδικες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που δεν αποζημιώνονται, αφού ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν καλύπτει όλα τα ζημιογόνα αίτια. Πολλά ζημιογόνα αίτια τα οποία θα έπρεπε να καλύπτονται, με διάφορες προφάσεις ο ΕΛΓΑ τα πετάει απ' έξω, γιατί δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα, επειδή οι κυβερνήσεις από το 2011 δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του ΕΛΓΑ, που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις ασφαλιστικές φορές αγροτών και κτηνοτρόφων. Μάλιστα, στα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, με τραγικές συνέπειες για τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αλλά φαίνεται έχετε άλλα σχέδια. Ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, που δεν είναι καινούρια, είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι καταστροφικές αν υλοποιηθούν. Να μην υπάρξει καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση και για είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην παραγωγή, όπως αυτή τη στιγμή επιθυμεί και επιδιώκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παίρνουν και τα αντίστοιχα μέτρα. Οι συντονισμένες κινητοποιήσεις στέλνουν το μήνυμα ότι δεν θα πληρώσει πάλι ο λαός την οικονομική κρίση για την οποία δεν ευθύνεται. Ο δρόμος του αγώνα για τους αγρότες είναι μονόδρομος. Είναι αγώνας επιβίωσης για να μείνουν στα χωριά και στα χωράφια τους. Ζητάμε ΕΛΓΑ δημόσιο φορέα με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, ο οποίος θα καλύπτει και θα ασφαλίζει και θα αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή αλλά και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, χωρίς χρονικό περιθώριο σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να μπορέσουμε και να εξυγχρονίσουμε τον ΕΛΓΑ σε ένα πλαίσιο λειτουργίας και σε ένα κανονισμό ο οποίος θα καλύπτει τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες αγροτών και κτηνοτρόφων. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο αναχρονιστικός και αντιδραστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Εδώ και τώρα αποζημιώσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να αποδοθούν επιτέλους τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις από το 2011 μέχρι τα τώρα και ανέρχονται περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ προς τον οργανισμό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος μαζικά σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, έχοντας υπόψη τους ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε, ό,τι κερδίθηκε ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων και σκληρών αγώνων του αγροτικού κινήματος.